Πάμε τώρα στον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Καραντζά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΦΑ, για να συζητήσουμε σχετικά με τα διεθνή φαντς. Κύριε Καραντζά, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Αδάμο, και ευχαριστώ για την πρόσκληση για την εκπομπή. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Να πούμε λίγο τι είναι τα international funds για όσους από τους τηλεθεατές μας δεν γνωρίζουν. Φυσικά, πρόκειται για σχηματισμούς τους οποίους δημιουργούν οι λεγόμενοι διευθυντές αυτών των οργανισμών, οι οποίοι προσελκύουν κεφάλαια από επενδυτές και τα οποία διαχέουν με σκοπό φυσικά να διαχειριστούν, να παράξουν κέρδος τόσο για τους επενδυτές όσο και για τους ίδιους τους διευθυντές. Τώρα, γιατί είναι σημαντικό να προσελκύσουμε τέτοια funds στην Κύπρο? Κοιτάξτε, έχουμε δει την οικονομία της Κύπρου να κινείται κατά διάρκεια των ετών σε διάφορους τομείς για να κλείσει κεφαλαία η οικονομία, όπως ήταν ο τουρισμός, ήταν οι υπηρεσίες κτλ. Τα funds είναι ένα νέο ανερχόμενο τομέας παγκοσμίως, και στον οποίο ήδη υπάρχουν προορισμοί, οι οποίοι μάλιστα υπάρχει και ανταγωνισμός μεταξύ τους για το ποιος θα καταφέρει να προσελκύσει τα περισσότερα. Εφόσον βλέπουμε να κλείουν και βλέπουμε τώρα ειδικά με την πανδημία των τουρισμών να έχει εκμηδενιστεί το λεγόμενο τομέα των οικιστικών, το real estate, να βρίσκεται σε πτώση, πρέπει και η Κύπρος να βρει αυτούς τους νέους τομείς που είναι σε ανάπτυξη, στους οποίους να μπει για να καταφέρει σαν κράτος να λύει κεφάλαια στην οικονομία της, η οποία και να λειτουργεί. Τα ωφέλη που έχει η Κύπρος σαν χώρα από αυτά τους σχηματισμούς είναι πάρα πολλοί. Θα αναφέρω ενδεικτικά τους τέσσερις που τους οποίους εγώ θεωρώ πιο σημαντικούς. Ο ένας είναι ότι η προσέλκυση προκαλεί και μεγάλη διαχείριση και άνοιγμα καινούριων θέσεων εργασίας σε τεράστιους αριθμούς. Δηλαδή, παίρνοντας το παράδειγμα, ας πούμε, του Λουξεμβούργου, ο οποίος ηγείται αυτόν τον τομέα, έχει παρατηρήσει το φαινόμενο να έχει εργοδοτηθεί όλο το καταρτισμένο προσωπικό της χώρας και να είναι στο σημείο καθημερινά να ταξιδεύουν χιλιάδες εργαζομένοι από χώρες που βρίσκονται γειτονικές στη χώρα για να εργαστούν εκεί. Αντιλαμβάνεστε, για μια οικονομία η οποία προέρχεται από διαδοχικές κρίσεις, το να μπορέσει να έχει όλο το καταρτισμένο της προσωπικών να εργάζεται δημιουργεί μεγάλα πλεονεκτήματα. Δηλαδή, πέραν το ότι θα αποσυμφορηθεί τα μη ανεργίας, θα φέρει περισσότερες χρησιμοποίηση περισσότερα κεφάλαια στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Υπάρχει φυσικά η προσωπική φορολογία, η οποία πληρώνουν τα άτομα, και μιλάμε για άτομα καταρτισμένα που πληρώνονται αναλόγως. Δηλαδή, είναι το λεγόμενο white collar προσωπικό το οποίο εργάζεται. Επίσης, βοηθά σε κάτι στο οποίο η χώρα μας δυσκολεύεται τα τελευταία χρόνια, στην αναβάθμιση της φήμης και της αξιοπιστίας του προορισμού, εφόσον θα έρθουν άτομα από το εξωτερικό να εγκαταστηθούν ή να εγκαταστήσουν ίσως και μόνο τα σχήματα τους εδώ, από ίδια εμπειρία, αλλά επίσης, αν καταφέρουμε να έρθουν γνωστοί οργανισμοί εδώ, βοηθούν και στην ανάπτυξη της φήμης της χώρας και στην επιδιόρθωση της κατάστασης που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Τώρα, φορολογικά εισοδήματα υπάρχουν πέραν των προσωπικών φορολογιών των ατόμων των οποίων θα εργάζονται. Φυσικά είναι αντιπαραγωγικό να προσπαθούμε να αυξήσουμε φορολογικά έσοδα μέσω των ιδίων των σχημάτων, με την έννοια ότι αφού υπάρχει ανταγωνισμός, δεν μπορεί ένα κράτος να φορολογεί υπερβολικά αυτούς τους σχηματισμούς εν αντιθέσει με τα κράτη τα οποία ανταγωνίζεται, τα οποία προσπαθούν να δημιουργούν πλεονεκτήματα. Αλλά επειδή αυτά τα φαντς χρειάζονται ένα οικοσύστημα γύρω τους για να λειτουργούν, τόσο ας πούμε παραδείγματος χάρη είναι από ελεκτικά γραφεία, από δικηγορικά γραφεία, χρειάζονται οι ρυθμιστικές αρχές να αναπτύσσονται και να μεγαλώνουν για να μπορούν να ανταποκρίνονται στη ζήτηση. Ο κύκλος εργασιών αυτού του οικοσυστήματος δημιουργεί και φυσικά τα μεγαλύτερα φορολογικά έσοδα για τη χώρα. Και το τελευταίο σημαντικό πλεονέκτημα που θεωρώ ότι υπάρχει και το έχουμε δει στο εξωτερικό κατά κόρον είναι ότι οι διευθυντές αυτών των σχηματισμών μπορούν να αντλούν χρηματοδότηση από οργανισμούς όπως το EBRD, το EIF και το οποίο χρηματοδότηση διαχέουν στην οικονομία των κρατών μελών για τα οποία εγκρίνονται. Και επειδή στην Κύπρο δεν έχουμε δει αυτά τα ταμεία
να χρησιμοποιούνται σε εκτεταμένο βαθμό. Αυτοί οι διευθυντές μπορούν να βοηθήσουν στην άντληση αυτών, από αυτά τα ταμεία της χρηματοδότησης και τα οποία θα βοηθήσουν την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και των τοπικών επιχειρήσεων. Άρα, συνοψίζοντας, τα ωφέλη είναι περισσότερες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα προσλήψεων του καταρτισμένου προσωπικού, αναβάθμιση της φήμης και της αξιοπιστίας της χώρας, φορολογικά έσοδα και τέλος άντληση χρηματοδότησης από διεθνούς οργανισμούς, τα οποία θα διοδεχευθούν στην τοπική οικονομία. Είναι σημαντικά ωφέλη. Μπορούμε να πούμε και για τι ποσά διαχειρίζονται τα επενδυτικά ταμεία αυτά, γιατί φαντάζομαι μιλάμε για πολύ σημαντικά ποσά. Ναι, στην Κύπρο, η Κύπρος φυσικά είναι νέο εισερχόμενη, αλλά ας πούμε, αν πάρουμε για παράδειγμα τα τελευταία 3 χρόνια σε ενεργητικά στοιχεία διαχείρισης, υπήρχε ένα αύξηση περίπου 195%. Αυτή τη στιγμή, σαν νέο εισερχόμενη, δεν είναι τεράστια τα ποσά, αλλά είναι στα 8 δισεκατομμύρια η αξία των ενεργητικών αυτών που διαχειρίζονται τα ταμεία που είναι και γραμμένα στην Κύπρο. Αν 8 δισεκατομμύρια δεν είναι πάρα πολλά, κύριε Καραντζιά, τώρα πόσα είναι το μεγάλο ποσό? Εντάξει, σε σύγκριση, αν μιλήσουμε ας πούμε, για όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία παγκοσμίως, βρίσκεται στα 10,8 τρισεκατομμύρια. Και σε σύγκριση με προορισμούς οι οποίοι για χρόνια ας πούμε, είναι στον τομέα, σε σχέση με το Λουξεμβούργο, παραδείγματος χάρη, τα 8 δισεκατομμύρια είναι πολύ, πολύ μικρός αριθμός. Για την Κύπρο, φυσικά, είναι μεγάλος και σημαντικός. Μπορεί η Κύπρος να προσελκύσει περισσότερα ταμεία και να τα διαχειριστεί? Και γιατί ένα ταμείο να επιλέξει την Κύπρο και όχι μια ανταγωνιστική χώρα? Όντως, η Κύπρος βρίσκεται σε ένα χώρο στον οποίο πρέπει στρατηγικά να κινηθεί, εφόσον υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι ήδη υπάρχουν και ήδη θεωρούνται οι κύριοι, ας πούμε, προορισμοί. Το ότι είχαμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, νομίζω είναι, το κάνει εμφανές ότι μπορούμε να αντλήσουμε ακόμη περισσότερα. Απλά να αναφέρω ότι και μέσω πανδημίας εξακολουθούσε να υπάρχει ανάπτυξη σε αριθμούς. Δηλαδή το 2020 είχαμε μια ανάπτυξη περίπου του 15%. Τώρα η Κύπρος το τι πρέπει να κάνει είναι απλούστατα να προσπαθεί σε όποια σύγκριση γίνεται από τους διευθυντές αυτών των οργανισμών να μπορεί να επιδεικνύει κάποια πλεονεκτήματα έναντι των υπολείπων ανταγωνιστικών χωρών. Συνήθως τι βλέπουν οι διευθυντές είναι αν υπάρχει το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο, αν υπάρχει νομοθεσία και αν λειτουργεί εύρυθμα. Επίσης, στο κομμάτι της νομοθεσίας μπορούμε να σταθούμε λίγο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι προωθούνται κάποιες αλλαγές και να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξή μας με αυτό. Ναι, όντως, έχει ήδη εκμοντερνιστεί το 2018 η νομοθεσία μας, αλλά υπάρχουν και κάποιες αλλαγές που τροχιοδρομούνται. Ας πούμε, ένα είναι η δημιουργία ενός καινούργιου είδους συνεταιρισμού, ο οποίος θα είναι ξεχωριστή νομική οντότητα και θα μπορεί να μπει και σε τομείς που δεν μπορεί ο υφιστάμενος συνεταιρισμός να μπει και λειτουργήσει φυσικά με έναν διαφορετικό τρόπο. Έρχεται η νομοθεσία για τους λεγόμενους fund administrators, τους διαχειριστές αυτών των ταμείων, το οποίο θα αξίσει την αξιοπιστία που μπορεί να βάλουν στη χώρα τόσο οι επενδυτές όσο και οι διευθυντές. Αλλά επίσης υπάρχει και σε αρχικό στάδιο ένα νέο νομοσχέδιο για νέο φορολογική διαδικασία για αυτά τα funds, τα οποία ελπίζουμε ότι θα βοηθήσουν ακόμη περισσότερο στην προσέλκυση. Θα δείξει λοιπόν το μέλλον αν μπορεί η Κύπρος να προσελκύσει περισσότερα ταμεία και να τα διαχειριστεί. Κύριε Καραντζιά, σας ευχαριστούμε πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση και τις πληροφορίες που μας έχετε δώσει. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για καλή συνέχεια.